Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Δοκιμάζουμε το. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε το δοκιμάζουμε το και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ένα παιχνίδι που έχει λιώσει ο αδερφός μου πάρα πολύ. Τον έβλεπα να παίζει, ζήλεψα και θα το δούμε και στο κανάλι μας. Είναι το Mutant Year Zero Road to Eden. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουμε αυτούς τους δύο τυπάδες, αυτή εδώ την Μπάπια και αυτόν εδώ το μεταλλαγμένο γουρούνι. Είναι μεταλλαγμένα ζώα. Και στην ουσία ψάχνουμε το δρόμο μας για να πάμε πίσω στο arc μας, στην κυβωτό μας και όλα αυτά θα τα δούμε κιόλας μέσα στο new game, να μην τα λέω τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα πάπια και γουρούνι και ανάλογα το difficulty που διαλέγεις αλλάζουν κάποια πράγματα. Το hard είναι ας πούμε κάτι σαν normal, είναι πολύ καλό, δεν έχει εύκολο. Το hard είναι το φυσιολογικό για να παίξεις. Και επίσης ανάλογα αν αλλάξω αλλάζουν και τα ρούχα τους. Ξεκινάνε από πάρα πολύ φλόρι, κοιτάξτε εδώ πως είναι ο τύπος. Αν το βάλεις hard γίνονται λίγο πιο badass, very hard γίνονται ultra badass ξέρω εγώ. Και αν πατήσεις Iron Mutant που είναι το χειρότερο από όλα, δηλαδή αν πεθάνεις, πεθαίνεις για πάντα, δεν μπορείς να κάνεις save, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πατάς και έχει και τις φωτιές. Εμείς δεν θα παίξουμε όμως καθόλου έτσι, εμείς είμαστε απλά φλόρι, όχι τόσο φλόρι, αλλά είμαστε τόσο φλόρι. Πατάμε Start Game και πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Όποιοι παίζετε XCOM, λογικά το παιχνιδάκι αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ, δώστε βάση. Όποιοι δεν παίζετε, δείτε το, μπορεί να σας αρέσει, μην κλείνετε το βίντεο έτσι απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα και πηγαίνουμε όπως σας είπα προς την κυβωτό μας, προς το Ark, όπου μάλλον εκεί μένουμε. Είμαστε τύποι κάπως που ψάχνουμε την περιοχή για χρήσιμα εργαλεία, πράγματα γενικότερα, γιατί έχει γίνει κάτι σαν αποκαλυπτικά πράγματα. Οι άνθρωποι, εμείς, έχουμε εξαφανιστεί πλέον και ζουν αυτοί πλέον στον κόσμο αυτό. Έχει ωραία γραφικά και θα δείτε και το gameplay που είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκινάει έτσι, με το ποντίκι αριστερά-δεξιά μπορώ να βλέπω τι θέλω και κουνάει εδώ όπως να είναι. New location λέει The Metal Bird. Πάνω αριστερά έχουμε τις φάτσες μας. Μπορούμε να αλλάξουμε απλά πατώντας tab και να κινήσω όποιον θέλω εγώ. Μ' αρέσει να παίζω με την Πάπια η οποία είναι λίγο πιο stealth. Ενώ το γουρούνι είναι λίγο πιο θορυβόδες και ταγκάρει πιο εύκολα. Λοιπόν. Εννομερικά πάντα τσακώνονται, αν παρατηρήσετε τη λένε του διαλόγου, τσακώνονται συνέχεια, είναι σε το σκύλο με τη γάτα. Λοιπόν, και μιλάνε κανονικά γιατί είναι μεταλλαγμένοι, έτσι. Αυτή τη στιγμή το objective μας είναι να γυρίσουμε στο arc. Αν πατήσω F, το λέω να περιμένει εδώ πέρα και να κάνω τις κινήσεις εδώ πέρα που θέλω. Και αν αλλάξω, κάνω και με αυτόν ό,τι θέλω. Γενικότερα όμως, αν ξαναπατήσεις F, έρχεται και ο άλλος να ξανακολουθήσει, δηλαδή είναι στρατηγικό το παιχνίδι, θα το δείτε στην πορεία. Ας ψάξουμε τώρα να δούμε. Return to the arc το λέει. Και τώρα, να εδώ υπάρχει jackpot λέει, βρήκαμε ένα scrap metal Vormin, πως λέγεται. Μαζεύουμε τέτοια πράγματα στην ουσία και πάνε εκεί πάνω αν δείτε στην οθόνη, τα οποία μάλλον θα τα χρησιμεύσουμε για να κάνουμε upgrade στα όπλα και όλα αυτά. Βρωμάει ο αέρας λέει από μεταλλαγμένους, όχι απλά μεταλλαγμένους λέει μεταλλαγμένους, αλλά stalkers. Υπάρχει, όπου υπάρχει κυβωτός υπάρχει λέει και stalkers. Stalkers είμαστε εμείς έτσι. Κάποιος φωνάζει εδώ πέρα, από εκεί στο βάθος. Και αν δείτε, εδώ που υπάρχει το κόκκινο, καταρχήν κλείνω το φακό. Όταν κλείσω το φακό βλέπεις, δεν σε βλέπουνε. Αν ανοίξω το φακό, το κόκκινο αυτό δείχνει το πόσο εύκολα μπορεί να με δούνε. Κλείνω το φακό όμως για να πάμε stealth, παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε ambush. Βλέπετε τον Butcher και τον Marauder εδώ πέρα. Μπορώ να τους αποφύγω ή και να τους πολεμήσω. Εγώ θα τους πολεμήσω παρόλα αυτά. Κάπου θα κρυφτώ. Καταρχήν, φίλε γουρούνι, κρύψου εδώ πέρα. Θα τα αναλάβω εγώ γιατί είναι ο stealth τύπος της υπόθεσης. Δηλαδή μπορεί χωρίς να με πάρουν χαμπάρι να τον σκοτώσω. Για να δούμε. Αν έρθω εδώ πέρα. Ξεκινάει η μάχη. Πάτε στα space και ξεκινάει. Μου εξηγεί καταρχήν. Λοιπόν, οι κινήσεις μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπα ότι θυμίζει XCOM. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή έχω μπλέξει όσον αφορά το ότι θα μας δει και ένας άλλος τύπος. Τέλος πάντων, μπορώ ή να προχωρήσω σε οποιοδήποτε σημείο που μου δείχνει εδώ πέρα, ή να πυροβολήσω, ή να πετάξω grenade. Είναι να πατήσω overcoast, δηλαδή να είμαι κρυμμένος και όταν θα προχωρήσει ο αντίπαλος, όταν θα έρθει ο γύρος του να προχωρήσει, θα τον πυροβολήσουμε. Λοιπόν, θα πατήσω να πυροβολήσω και αλλάζει η κάμερα προς το έτσι. Λέει ότι να τον πετύχω έχω 75% πιθανότητα και να είναι critical 20%. Θα τον βαρέσω με το crossbow. Έχω δύο όπλα, με το hit αλλάζεις. Έχουμε οπλάκι και έχουμε και το crossbow το οποίο είναι silent, οπότε δεν κάνουμε θόρυβο. Το damage που κάνει είναι 4. Βλέπουμε ότι έχει 4 μπάρες, οπότε αν τον πετύχουμε θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και θα τον σκοτώσουμε κατευθείαν. Οπότε πατάω fire και τον πετύχαμε μια χαρά. Πέθανε. Και δεν ξέρω αν άκουσε και ο άλλος. Με άκουσε ο αντίπαλος. Αχα. Οπότε μπορώ να τρέξω εδώ ή να πυροβολήσω. Αν πατήσω να πυροβολήσω εδώ πέρα λέει δεν τον φτάνω. Δεν μπορώ να τον πυροβολήσω. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αν πατήσω move θα μπορούσα να έρθω εδώ και θα κρυφτώ. Βλέπετε βγάζει μια ασπίδα αν κρυφτείς πίσω από πράγματα. Έχει μια ασπίδα. Καλό είναι να κρυφτώ εγώ κάπου. Να κρυφτώ εδώ.
ήρθα εδώ και μπορώ να πατήσω Overwatch. Ή να τον μπορώ να πυροβολήσω καταρχήν. Πάλι είναι out of range. Θα πατήσω Overwatch. Απλά θα περιμένω να δω τι θα κάνει ο αντίπαλος. Κάνω το Overwatch εγώ. Και παρακολουθούμε τώρα τις δικές του τακτικές. Ήθελε να κρυφτεί. Βλέπετε, έχει αυτό το tactical. Ού και με πέτυχε. Οκ. Okay. Και μετά μου εξηγεί το cover. Λέει ότι 25% bonus έχω όταν είναι μισό. Και όταν έχω ολόκληρο shield εδώ πέρα, σπίδα, γλιτώνω πάρα πολύ damage. Ωραία, μια και είμαι εδώ, μπορώ να την πυροβολήσω από εδώ. Δεν πρόκειται να το πετύχω έτσι όπως είναι εκεί πέρα. Οπότε εγώ πρέπει να κάνω την εξής κίνηση. Θα έρθω έως εδώ και μετά θα πυροβολήσω. Πλέον θα είμαι πάρα πολύ κοντά. 25% πιθανότητα, δεν είμαι και τόσο κοντά από ό,τι φαίνεται. Θα το ρισκάρω πάντως. Please, πέτυχε τον. Αστόχησα. Λογικό είναι, είμαι κρυμμένος. Άμα τον μπορεί, μην βάρεσα. Okay. Ας κρυφτεί η πάπια. Ξέχασα, ο Μπόρμιν βαράει με κανονικό όπλο εδώ μεταξύ. Γι' αυτό το πράγμα. Όχι, πρέπει να κάνω reload. Τέλος πάντων, ήρθα εδώ και κάνω reload. Τι να κάνουμε, πρέπει να γεμίσουμε τις σφαίρες. Δεν μπορώ να βαράω συνέχεια. Να δούμε τι θα κάνει εδώ ο αντίπαλος. Πάει να κρυφτεί από πίσω και θα προβολήσει το Βόρμιν λογικά. Οκ. Okay. Έχουμε πολύ health εμείς μπροστά σε αυτούς. Είναι το πρώτο level, οπότε είναι λογικό. Μπορώ να παίξω με οποιονδήποτε από τους δύο θέλω. Μάλλον θα έρθω εδώ πέρα. Και μετά θα πυροβολήσω. Είμαι πολύ κοντά, ελπίζω να τα καταφέρω. 25% πιθανότητα έχω. Θα πάρω το chance μου. Και αστόχησα για άλλη μια φορά. Τώρα τι να κάνω με τον Βόρμιν. Θα έρθω δίπλα του. Θα έρθω τελείως δίπλα του. Γιατί αρκετά μας κούρασε ο τύπος. Τώρα αν τον πυροβολήσω θα έχουμε 100% πιθανότητα να το πετύχουμε. Με όπλο το οποίο κάνει θόρυβο. Το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιος κοντά θα έρθουν να μας πυροβολήσουν. Να μας σκοτώσουν ας πούμε. Ωραία, νικήσαμε, οπότε πατάω F να μαζευτούμε μαζί και κάπως έτσι έγινε η πρώτη μας μάχη. Όταν σκοτώσουμε τώρα όλους αυτούς, καταρχήν ανοίγω πάλι το φακό, μπορούμε να μαζέψουμε το loot τους, κάποια scrap. Εδώ πέρα πρέπει να έχει κι άλλο, ναι. Είναι ένα mod από weapon. Οκ, okay. Τα μαζεύω εγώ αυτά και νομίζω ήρθε η ώρα να φύγουμε. Γενικά όπως βλέπετε πλέον έχω φάει damage πάνω-πάνω, δείχνει στη ζωή μας το damage που έχω φάει. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προσέχω. Δεν πρέπει συνέχεια να παίζω τόσο νούμπικα όπως έπαιξα τώρα. Έπαιξα τελείως χάλια και εδώ υπάρχουν και άλλοι αντίπαλοι. Οπότε κλείνω το φακό και πάμε πάλι stealth. Βρήκα κάποια ghouls, λέει. Καλύτερα να είμαστε ninja mode, δηλαδή να μην μπλέξουμε μαζί τους. Κλείσε το flashlight, λέει, για να κάνεις, να πάμε κρυφά δίπλα από το νερό. Επειδή ξέρω να παίζω βασικά, το έκανα ήδη. Και εδώ λέει ότι όταν κάποιος έχει κόκκινο σκάλ εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο level για να τον πολεμήσω, οπότε είναι σίγουρος θάνατος. Οπότε να μην πηγαίνω ποτέ να πολεμάω τέτοιους τυπάδες. Το καταλάβαμε παιχνίδι. Οπότε σιγά σιγά βλέπετε εδώ είναι 55 level οι τύποι, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Ειδικά ο άλλος, αν δείτε, κοιτάξτε πόσο health έχει. Πρέπει ακόμη και να τον πετύχω 17 φορές, δεν θα έχει πεθάνει ο τύπος. Οπότε κάνουμε sneak από εδώ πέρα, έτσι πως είμαστε μικρούλοι, δες και άσχημοι. Και περνάμε πίσω την πλάτη τους. Ωραία, νομίζω ότι πως τα κατάφερα. Οπότε ανοίγω πάλι φακό και τρέχουμε. Όταν έχεις ανοιχτό φακό τρέχεις πιο εύκολα και βλέπεις και πιο μακριά. Βλέπετε άμα κλείσω πάει σκεφτά. Και περάσαμε το πρώτο στάδιο ας πούμε. Ήμασταν στο Metal Bird και φτάσαμε σε αυτό το σπίτι τέλος πάντων. Η συμβουλή που μας δίνει το παιχνίδι είναι να τρώω σιγά σιγά stealth τους γύρω γύρω και μετά να πάω στο κεντρικό μέρος που είναι όλοι μαζί για να τους σκοτώσουμε. Γενικότερα όσο περνάει το παιχνίδι προφανώς και δυσκολεύει, έτσι τώρα ήταν με την αρχή και καλό είναι να προχωρήσω προς τα εδώ που μου δείχνει. Επίσης κανονικά πρέπει να ψάχνω όλο το δάσος, να βρίσκω scraps όπου χρειάζεται, όπου εδώ υπάρχει ένας τύπος και εδώ έχει scrap, το πήρα και medkit. Οκ, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το medkit για να κάνω heal. Βρήκα και common scrap εδώ πέρα, οπότε συνεχίζουμε σιγά σιγά προς τα εδώ. Το παιχνίδι έχει καλή ατμόσφαιρα, οπότε πιστεύω θα μπείτε πολύ στο νόημα σε όποιον αρέσει να παίξει. Οπότε περάσαμε και από εδώ και φτάσαμε σε ένα σημείο που υπάρχει μια καμπίνα, λέει, με κάτι τύπους να κάνουν περιπολίες. Πάμε να τους ξεσχίσουμε, πολύ επικίνδυνο, λέει. Αν είμαστε όμως νίκη, θα καταφέρουμε να πούμε σε καλή τοποθεσία και θα μας κρατήσει ζωντανούς, λέει. Κλείσε τον φακό σου, ρε φίλε. Όλη την ώρα ανοίγει το φακό, λέει ο γουρουνάνθρωπος. Οκ, okay, το κλείνουμε. Και πρέπει να πάμε όσο πιο sneaky-sneaky γίνεται, λες και παίζουμε Hitman. Να τους πυροβολάμε με το τόξο μας σιγά σιγά. Πατώντας το C μας δείχνει εδώ πέρα όλα τα level up που μπορούμε να πάρουμε γενικά. Έχουμε inventory που έχουμε πράγματα εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω πουθενά που μπορεί να υπάρχει το γιατρικό μας.
Για να κάνουμε heal. Okay, τουλάχιστον προχωράμε. Ακόμα και έτσι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε ζωντανοί. Βλέπω εδώ πέρα μπορούν να μας δουν αυτοί, οπότε πάμε από την άκρη. Μπήκαμε ήδη μέσα. Είναι καλά τυφλή είναι. Τέλος πάντων. Κάνουμε εδώ την άκρη. Και πούμε να βρούμε το πιο αδύναμο κρίκο τους, να τον φάμε πρώτο. Γιατί αλλιώς βλέπετε αρχίζουν οι άλλοι και τρέχουν. Ενώ όσο δεν τρέχουν έχουμε μεγάλη πιθανότητα να το πετύχουμε. Τι έχουμε εδώ? Open chest. Τι έχει? Άνοιξε το chest, φίλε μου. Scrunk. Ωραία. Κάτι είναι. Ας τα πάρουμε τα items. Και να συνεχίσουμε να μπαίνουμε από την πίσω πλευρά. Να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχει ένας τύπος. Οκ. Όταν έρθει πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, θα του πυροβολήσουμε πρώτοι εμείς. Καταρχήν, shoot. Butcher, fire weapon. Πέτυχε τον. Έγινε το damage. Ελπίζω μην άκουσε κανένας άλλος. Α, δεν άκουσε. Οπότε μπορώ να πάω. Πήρα και level up. Να τα μας. Με τα level up μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, health boost για ένα. Ας το κάνουμε, θα έχουμε στην ένα health. Βλέπετε έχει πιο πολύ health πλέον το γουρουνάκι μας. Και ο τύπος εδώ πέρα θα μπορούσε, ας πούμε, να μεγαλώσει το critical chance και το 25% accuracy ή και health boost και στον ίδιο. Ας βάλουμε στα στατιστικά του συν ένα στο health. Γιατί όσο περισσότερο ζωή, τόσο καλύτερα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι, λες και δαιμονίζεται, ξέρω εγώ. Ωραία. Αλλάζουν και τα πράγματα πάνω τους καθώς παίρνουν upgrades, έτσι. Πάμε να δούμε τη φάση. Κάνουμε regroup. Τώρα εδώ είναι μαζί αυτοί. Δεν ξέρω αν μπορώ κάπως να τους επιτεθώ. Θα ακούσει ο ένας ότι τον σκότωσα, ξέρω εγώ. Και ξεκινάμε, άμα είναι. Νομίζω είμαι έτοιμος να προσπαθήσω να το πετύχω. Έχω 75% πιθανότητα. Άμα είμαι άτυχος, θα μπλέξω άσχημα. Τον πέτυχα, άκουσε και ο άλλος και έβγαλε το όπλο του. Όμως, πιθανότατα. Ναι, με άκουσε, οκ. Okay. Μπορώ να βαρέσω και με τον Vormin, ο οποίος θα έρθει λίγο πιο κοντά. Vormin. Τρέχα. Τρέχα, καλό μου γουρούνι. Και μπορεί να πυροβολήσει. Α, δεν θα τον πετύχει, δεν θα πεθάνει. Οπότε θα πυροβολήσω και ό,τι γίνει. Ας το έχεις ο Vormin από το μισό μέτρο. Vormin, δεν σου τα έχω αυτά. Και μπήκε μέσα στο σπίτι ο τύπος, το οποίο του δίνει πάρα πολύ καλή κάλυψη για να βαρέσει τον Dax από μακριά και παραλίγο να μην πεθάνει. Ου, δικέ μου, έγινε τρελή βλακεία. Πώς θα γίνει η δουλειά τώρα, γιατί έχει έρθει εδώ μέσα ο τύπος. Μπες μέσα στο σπίτι. Μπορώ να τον πυροβολήσω. Please, μην αστοχίσεις τώρα. Ωραία. Τέλος ότι έκανε ο Vormin. Το θέμα τώρα είναι ότι έχουμε θέμα με τον Dax, ο οποίος έχει θέμα. Dax τώρα, φίλε, ξέρεις. Α, μπορώ να χυλάρω από εδώ. Λοιπόν, δεν θα ρισκάρω. Θα τον φέρω καταρχήν εδώ πέρα, πίσω από το σπίτι. Και λέω να χυλαριστώ γενικότερα. Α, μπορώ να χυλάρω και τους δύο. Α, όχι έναν από τους δύο. Οκ, το κάνω για την πάπια. Χύλαρα τον εαυτό μου. Η σειρά του αντιπάλου τώρα. Βγήκε έξω. Ευτυχώς χυλαρίστηκα. Όχι, θα πεθάνω και πάλι. Μου έκανε critical και πέθανα. Bleed out λέει. Α, κάνω bleed out και θα πεθάνω σε τρεις γύρους. Πήγαινε κοντά λέει και χρησιμοποίησε ένα medkit για να σώσει τον πεσμένο σου στρατιώτη, ας πούμε, στους τρεις γύρους που έχω. Οκ. Πρέπει δεν και καλά να κάνω αυτό το πράγμα εγώ. Ενώ θα μπορούσα, ας πούμε. Τέλος πάντων, ας τον χυλάρω. Ζωντάνεψέ τον. Οκ, αλλά θα ξαναβαρέσει ο τύπος. Οκ, ήρθε η ώρα να βαρέσω εγώ. Αυτή τη φορά. Οκ, έρχομαι προς τα δω. Θα πάρει το revenge, ο τύπος. Για να δούμε. Μπορώ να πυροβολήσω με το άλλο πλάκι, γιατί το άλλο δεν το έχω κάνει reload, οπότε θα βαρέσω με το μικρό πλάκι. 100% λέει θα το πετύχω, είμαι δίπλα του. Άντε, γεια, πού κοιτάς. Πάει αυτός. Ζουν και οι δύο, ευτυχώς τον ζωντάνεψε. Και πήραμε και τα level up μας. Regroup, έλα μαζί μου. Κάπως πρέπει να χυλάρω τους παίκτες μου τώρα. Λουτάρω πρώτα βέβαια τα υπόλοιπα πράγματα που βρίσκω εδώ πέρα. Ας ψάξω και το σπίτι μέσα εδώ. Έχει rare scraps. Εντάξει, πήραμε από το πάτωμα ένα ραδιόφωνο. Και εδώ πέρα λέει ο τύπος ότι πω οι αρχαίοι, εμείς δηλαδή, τι ήταν αυτό που είχαν τέλος πάντων. Και λέει είναι σίγουρα μια βόμβα, γιατί λέγεται boombox. Επειδή έτσι λέγεται το ραδιόφωνο τέλος πάντων στο παιχνίδι. Και κάνει, βλέπεις αυτό το κόκκινο κουμπί, λέει έχει έκρηξη. Και λέει ο γουρνόφατσας, λέει ότι μην μου κάνεις τον έξυπνο εμένα, αφού δεν ξέρεις καν τι ήταν αυτό. Όντως δεν ξέρει, γιατί είναι ραδιόφωνο και νομίζω ότι είναι βόμβα, ας πούμε. Βλέπω το χάρτη εδώ μεταξύ, έχουμε άλλη μία περιοχή πριν φτάσουμε στο Ark. Και η περιοχή αυτή που είμαστε ήδη φεύγει.
Και μας δείχνει ένα βιντεάκι εδώ πέρα που λέει ο κόσμος τελειώνει. Δείχνει τους... λογικά το ότι πάθαμε. Έλειωσαν λέει οι πάγοι, όταν έλειωσαν οι πάγοι δεν είπες τίποτα, δεν είπαν τίποτα. Όταν άρχισαν όλοι να αρρωσταίνουν και να πεινάνε δεν κάναμε τίποτα. Όταν πέσανε οι πυρηνικές βόμβες λέει γίναμε ένα τίποτα. Ου, αυτό είναι για την ανθρωπότητα, ένα γερό χαστούκι παιδιά. Τουλάχιστον αυτό λένε οι παλιοί. Έτσι κατέληξε ο κόσμος μας. Αλλά μην συναχωριέστε τέλος πάντων. Παρά τα λάθη η ζωή παραμένει. Α, λόγω πυρηνικών βομβών έχουμε πάρει ραδιενέργεια και γίναμε αυτό που ήμασταν. Τέλος πάντων, λέει σε ένα μικρό μέρος υπάρχει ακόμα ζωή που μια χαρά τα καταφέρνουν. Το λέμε το ARK, την κυβωτό μας. Βλέπετε που μένουμε πλέον. Εκεί πηγαίνουν οι παίκτες μας. Ωραία, το τελευταίο outpost της ανθρωπότητας είναι εδώ στο ARK, ένα μοναχικό νησί στον ωκεανό του Χάους. Ωραία τα λέει. Μέσα σε αυτά τα τείχη βοηθάμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε ένα νέο πολιτισμό πάνω από τα συντρίμμια του παλιού πολιτισμού. Μας οδηγεί αυτός ο τύπος που είναι ο leader, ο elder, ο παλιότερος από όλους. Ο elder λέει ότι όλα είναι πάρα πολύ έχουν ασφάλεια μέσα εδώ, αλλά έξω από το τείχη είναι το zone λέει. Είναι σαν μια ζούγκλα από σκουπίδια ξέρω εγώ, wasteland. Νεκροί παντού, από όλο τον πλανήτη, ερείπια και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που θα μας έχει πει ο Elder λέει ότι το φαγητό και το νερό τελειώνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και γι' αυτό εμείς οι Stalkers, οι περιπετειώδεις τύποι του ARK, φεύγουμε και εξερευνούμε τον έξω κόσμο για να μαζέψουμε πολύ καλά resources. Αλλά έχουμε και εμείς λέει τους εχθρούς εδώ πέρα που μας πυροβολάνε όπου πάμε, το είδαμε και εμείς, γιατί έξω γίνεται χαμός. Και αυτός είμαι εγώ λέει, ο Mr. More Than Human, ένας mutant τέλος πάντων. Μπορεί να νιώσω περίεργος λέει για σένα, αλλά και εσύ μοιάζεις περίεργος για μένα, οπότε ας βολευτούμε με αυτό που έχουμε, ξέρεις, έχει και λίγο. Αν έρθουν οι Stalkers λέει πίσω ζωντανοί στο ARK, για άλλη μια μέρα θα είμαστε μια χαρά ζωντανοί. Αν δεν τα καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω, λέει σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα χαθεί για πάντα, οπότε είναι στα χέρια μας η μοίρα μας. Και κάπως έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Newton Gear Zero λέει Road to Eden. Ωραία, μάθαμε λίγο πολύ όλη την ιστορία του παιχνιδιού, είδαμε gameplay από το παιχνίδι. Και βλέπετε ότι ανοίγει ο χάρτης όλο και περισσότερο και μπορεί να προχωράει και προχωράει και προχωράει. Μα και το πράγμα συνεχίζει καθώς πλησιάζουμε στο ARK. Βλέπουμε ήδη το elevator τέλος πάντων λέει. Και συνεχίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα το αφήσω το πράγμα. Και καθώς αυτοί εδώ οι δύο μας κοιτάνε, θα ήθελα να σας πω ότι link για το παιχνίδι θα υπάρχει στην περιγραφή. Άμα σας άρεσε, μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε. Πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας για το παιχνίδι. Σειρά δεν θα γίνει, όμως ενδεχομένως αν σας αρέσει να το δούμε σε live stream που θα είναι πάρα πολύ καλή φάση. Είναι παιχνίδι το οποίο σε live stream θα με βολέψει άπειρα. Οπότε πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε, αφήστε και το like σας άμα σας άρεσε το επεισόδιο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.